πρέπει να γίνουν αυτή τη τετραετία, αυτή τη κυβερνητική θητεία, να κλείσει τη τετραετία η κυβέρνηση, να περάσει το καλοκαίρι με τις εισπράξεις του στον τουρισμό, η χώρα να πάρει μια πολύ βαθιά ανάσα και το Σεπτέμβριο να γίνουν εκλογές. Και τον άκουσα άναυδος, γιατί δεν μπορώ να πω όχι σε αυτή την εκδοχή. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Άρη μου, πριν σε καλυμπτήσω, ένα τελευταίο αγαπημένο account εδώ, ο στρατηγός που είναι και φαν σου, θέλει να σου απευθύνει το λόγο. Και μετά θα πούμε οι φαν του Γρηγόρη. Λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους και θα είμαι και γρήγορος. Ναι, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Όλοι ξέρουμε ότι ζούμε στη χώρα του τι πταίει και όχι το τι φταίει. Ο Πρωθυπουργός βγήκε με τη συγγνώμη και κάλυψε το τι φταίει. Αμφιβάλλω αν πολλοί το κατάλαβαν. Προς τιμήν του όμως. Θα είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει το τρένο όχι της εξουσίας, της διακυβέρνησης ο Κυριάκος για να βάλει τη χώρα σε σωστές ράγες και να συνεχίσει το τρένο η Ελλάς να τραβάει την πορεία προς τα πάνω. Διαβάζω στο συμπολιτευόμενο τύπο απόψε ότι έχουμε μεγάλη άνοδο της αντιπολιτικής ψήφου διαμαρτυρίας. Όχι αντιπολιτευτικής, αντιπολιτικής. Αυτό είναι καμπανάκι. Ας το δούνε. Εγώ δεν ανησυχώ. Εγώ θα ξεσχιστώ. Είμαι ορκισμένος μουζαχεντίν. Για τον Κυριάκο, για την Ελλάδα, για την πατρίδα. Αλλά θα είναι κρίμα από ένα ηλίθιο σταθμάρχη να κλείσει ο σταθμός που λέγεται Ελλάδα. Ευχαριστώ και καληνύχτα. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια μικρή ένσταση. Δεν μπορούμε να το πούμε κολοτρένο με την έννοια ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που έγινε. Δεν μπορούμε να το πούμε. Καταλαβαίνω ποια είναι, το χρησιμοποιείτε. Θα σας έλεγα. Με την έννοια του κολόσπιτου, του κολόσπιτου του Γιαννόπουλου. Ξέρω, κατάλαβα πολύ. Πρώτον, κύριε Άρη, αν μου επιτρέπεις. Αν μου επιτρέπεις. Έξω από αυτό το περιβάλλον που είσαστε εδώ, το λέω για εσάς, βλέπετε τι περνάω.